Ζωντανή σύνδεση με τον Μιχάλη Τεζάρη, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Καλύβια της Εύβοιας, για να μας πει πώς εξελίσσεται η μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Μιχάλη. Γιάννη, την ίστατη μάχη, την μάχη των 30 τελευταίων λεπτών δίνουν αυτή την ώρα οι χειριστές των εναέριων μέσων, οι οποίοι επιχειρούν στην μεγάλη φωτιά της Εύβοιας. Με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά θα δείτε τώρα το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο εκτείνεται σε μια, έχει μια ακτίνα 3 με 3,5 χιλιόμετρα σε ορεινό όγκο. Καίει, πεύκο και πουνάρια. Επισημαίνω πως είναι μια φωτιά ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της εναλλαγής της φοράς των ανέμων και βλέπετε πως φουντώνουν οι φλόγες επάνω στο βουνό. Νωρίτερα στάλθηκαν μηνύματα για απομάκρυνση από τα Καλύβια, από τον Άγιο Γεώργιο Αρμά και από το Καμάρι, ενώ ζητήθηκε η εκένωση και του οικισμού Αφράτη. Επισημαίνω πως η φωτιά ξεκίνησε από τον Πισώνα, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουμε, από μια μικρή εστία σε οικοπαιδικό χώρο, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις και λόγω του αέρα επεκτάθηκε με τις φλόγες να πηγαίνουν νοτιοανατολικά από το σημείο εκδήλωσης της φωτιάς. Επισημαίνω, όπως βλέπετε αυτή την ώρα στις οθόνες σας, πως το σημείο θα επιχειρούν μέχρι και τις 9 παρά 10, 11 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα. Με τη βοήθεια του Γιάννη Βρακά, Γιάννη, άνοιξε παρακαλώ πολύ, για να δείτε πόσο μεγάλο είναι το μέτωπο και πόσοι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν τυλίξει όχι μόνο την περιοχή, την Εύβοια και το συγκεκριμένο σημείο, αλλά έχουν φτάσει, όπως είδαμε και στο βίντεο, της Άρτεμις Μάντη μέχρι και την Αθήνα. Είναι ορατή και από την Αθήνα η φωτιά. Εδώ, για να δώσουμε ένα στίγμα από αριστερά προς δεξιά, όπως έχετε στην οθόνη σας, ξεκινάει από την περιοχή Παρατηρητήριο για να φτάσει στα 3,5 χιλιόμετρα δεξιά της οθόνης σας, η οποία είναι η θέση Φυτό. Λοιπόν, πολύ μεγάλη φωτιά και πάρα πολύ δύσκολο. Και ας ελπίσουμε ότι τα 30 λεπτά που απομένουν μέχρι ότου σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Τεζάρη.